Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας. Μια ζωή που έχει γίνει πολύ μονότονη και πολύ γκριζόμαυρη εδώ και πολλά χρόνια. Το Πράσινο και Μόβ είναι μαζί μας. Ένα κόμμα που αυτή τη φορά θα κατέβει στις εκλογές. Εκπρόσωποι του εδώ, υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης με το Πράσινο και Μόβ, ο Στέλιος Παπαστράτος, χημικός μηχανικός. Καλησπέρα κύριε Παπαστράτο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Και ο κύριος Γιάννης Πιλιώτης, γιατρός, ογκολόγος και υποψήφιος με το Πράσινο και Μόβ στη Β Θεσσαλονίκης. Κύριε Σπηλιώτη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Στις προηγούμενες εκλογές, κύριε Παπαστράτο, είχαμε κάνει μια μικρή συζήτηση. Τελικά δεν μπορέσατε για κάτι θέματα που εγώ τα βρίσκω δευτερεύοντα, εν πάση περιπτώσει, να κατέβετε. Τώρα όμως διαβάζω 259 άτομα σε 59 περιφέρειες και ένα ισχυρό επικρατείας που έχετε, σωστά? Ακριβώς. Τα καταφέραμε αυτή τη φορά. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Έχουμε, πιστεύω, ένα πραγματικά εξαιρετικό ψηφοδέλτιο επικρατείας με τον κύριο Πέντρο Στάγκο, ορμόμενος από το Volt, καθηγητής εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αναστάσης Περάκης, νομίζω είναι σε περίοπτη θέση, είναι βιολόγος καθηγητής στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο στην Ολλανδία, ο Λευθέρης ο Μπουρδάκης, ο οποίος είναι υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα περιβάλλοντος εξοικονόμησης ενέργειας, εξαιρετικούς υποψήφιους 50 από το Volt σε πολλές περιφέρειες της Ελλάδας, και βεβαίως πάνω απ' όλα έχουμε από πίσω μας νέα παιδιά τα οποία προσπαθούν με κάθε τρόπο να χρησιμοποιήσουν την digital εποχή, θα έλεγα, διαφημίζοντας όσο καλύτερα γίνεται το Volt. Κύριε Σπηλιώτη, βλέπω ότι πρόκειται για μια συμμαχία και με πολύ χαρά επίσης, γιατί διαχρονικά με πολλούς εκπροσώπους κομμάτων ή κινημάτων που αφορούσαν το πράσινο και το περιβάλλον και την οικολογία, λέγαμε γιατί δεν ενώνονται αυτές οι δυνάμεις. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια συμμαχία εδώ δυνάμεων που σας υποστηρίζουν, που συντελούν σε αυτή την προσπάθεια. Ναι, κοιτάξτε, είναι η αναγκαιότητα της εποχής. Δηλαδή, αυτό που 5 ή 10 χρόνια πριν διαπιστώναμε σαν προσέγγιση, μα γιατί δεν μπορούμε να ενωθούμε, πιστεύω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθαν οι συνθήκες που ορίμασαν, γιατί ξέρετε, μια ιδέα, αν δεν είναι, δεν επιβληθεί με βία, δηλαδή μια επαναστατική προσέγγιση, μια ιδέα χρειάζεται δούλεμα μέσα χρόνο. Στην κοινωνία και χρόνο. Αυτό το δούλεμα έγινε με ανθρώπους που, όπως είπε ο Στέλιος, προέρχονται από διάφορες ηλικιακές ομάδες και μας οδήγησαν στη λογική ότι, ξέρεις, οι ισχύς εν τη ενώση, βρήκαμε αυτά που μας ενώνουν, βάλαμε στο περιθώριο, αν θέλατε, για διαλεκτική προσέγγιση αργότερα αυτά που διαφέρουμε και ξεκινήσαμε μια συμμαχία 7 κομμάτων. Εμείς οι δύο βέβαια εκπροσωπούμε σαν μέλη το Volt, ένα πανευρωπαϊκό κόμμα που έχει βασικές αρχές, είναι κινηματικό, είναι προοδευτικό και έχει, αν θέλετε, ένα όραμα της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, ένα όραμα που μπορεί να χάθηκε σαν πρώτη ευκαιρία στις αρχές δεκαετίας του 2000, όπου δεν ψηφίστηκε το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Ευρώπης, πιστεύω για λόγους... Αυτοί που ακούνε και ακούνε Ομοσπονδιακή Ευρώπη, αλλά δεν έχουν ασχοληθεί, δεν έχουν διαβάσει, τι πρέπει να καταλαβαίνουν όταν λέτε Ομοσπονδιακή Ευρώπη? Αν κάποιος έχει το αντίστοιχο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εγώ οραματίζομαι τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Αυτόνομα κράτη με εθνική ταυτότητα, κάτω από συγκεκριμένη τριπλή, αν θέλετε, τρεις ομόκεντρους κύκλους, που σημαίνει κοινή εξωτερική οικονομική πολιτική, κοινό πρόεδρο που εκλέγεται από την ενοποιημένη Ευρώπη, και κάθε χώρα θα λειτουργεί όπως λειτουργεί στο πολιτιακό ομοσπονδιακό σύνταγμα, με τους δικούς της νόμους, με τη δική της τοπική βουλή, με τους δικούς της κυβερνήτες. Κατά καιρούς βέβαια ακούμε όλα αυτά τα χρόνια και με τα μνημόνια την ανάγκη, και ιδιαίτερα με τα θέματα της Τουρκίας που έχουμε εμείς, την ανάγκη να λειτουργήσει ως εξωτερική πολιτική και με μια δύναμη κοινή η Ευρώπη σε σχέση και με τους πολέμους και σε όλα αυτά, αλλά δεν φαίνεται να προχωράει. Κοιτάξτε, υπήρχε μια ατυχή συγκυρία ότι η Ευρώπη και στους δύο παγκοσμίους πολέμους κατανάλωσε πολλές, αν θέλετε, εφεδρίες ανθρώπινου δυναμικού, υποδομών, και αναγκάστηκε, αν θέλετε, μετά τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο να βρεθεί για 50 χρόνια διαχωρισμένη σε δύο σφαίρες επιρροής. Αυτό βάθινε, αν θέλετε, το ρήγμα
και αν θέλετε βάθινε και λίγο τις εθνοτικές διαφορές. Μάλιστα. Μην ξεχνάτε ότι όλοι μας έχουμε μια εθνική ταυτότητα και, όλες, και όλοι μας έχουμε μνήμες. Όσοι πιστεύουν στην παγκοσμιοποίηση πάντως δεν το βλέπουν ακριβώς έτσι αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ένα φαινόμενο που αφορά την ενοποιημένη Ευρώπη. Η παγκοσμιοποίηση είναι, αν θέλετε, το τρικάκι των οικονομικών συσχετισμών. Mm-hmm. Παγκοσμιοποιήσαμε την οικονομία μας και, αν θέλετε, περάσαμε τα τελευταία 20 χρόνια από το δίπολο στο μονόπολο και τώρα διακρίνεται μια τάση μέσω των διαφόρων γεωπολιτικών στρατηγικών της πολυπολιτικότητας. Ναι. Τώρα, κύριε Παπαστράτο, 3 με 11 Ιουνίου είχαμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα, όπως βλέπω, ένα ετήσιο συνέδριο με στόχο στο διάλογο και την εξοικείωση με τις πράσινες πολιτικές. Και στο Πράσινο και ΜΟΒ υποστηρίζεται ότι ενώ στην Ευρώπη τρέχουν να προλάβουν την πράσινη μετάβαση με μηδενικές εκπομπές άνθρακα ως το 2050, στην Ελλάδα τα κόμματα στρουθοκαμιλίζουν. Είναι κομβική σημασία, ωστόσο, όλοι το έχουμε καταλάβει, ό,τι ιδεολογία και αν έχει ο καθένας μας, ότι η πράσινη μετάβαση είναι μεγάλη αναγκαιότητα. Έχει να κάνει και με τα ενεργειακά, έχει να κάνει και με την οικονομία, βεβαίως. Ναι. Ο στρουθοκαμιλισμός που αναφέρεται ως προς την ελληνική πραγματικότητα των κομμάτων έχει να κάνει για πολλαπλούς λόγους. Ο πιο βασικός είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικά ένας μακρόπνος εθνικός σχεδιασμός. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι όταν είχαμε μιλήσει προηγούμενη φορά είχα δει ότι το πρωί είχε γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τα τρία μεγάλα κόμματα, η κυρία Σδούκου, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Δούκας από το ΠΑΣΟΚ, ο Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Σδούκα από τη Νέα Δημοκρατία, όπου πραγματικά οριοθετήσανε τις ιδιαιτερότητες του κάθε κόμματος. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να πω ότι όλοι περίπου συμφωνούν ότι θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, προφανώς το λιγνίτι, αλλά θέλουν όλα τα κόμματα να ελαχιστοποιήσουν και την καύση του φυσικού αερίου. Και εκεί οφείλω να ομολογήσω ότι βλέπουμε διακριτές διαφορές. Η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, δίνει μεγάλη στόχευση στη συνέχιση των ερευνών για εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων και θεωρεί σημαντικό πολύ να προχωρήσει με γοργά βήματα στην εξόρυξη όταν και εφόσον αυτή θα θεωρηθεί ότι είναι οικονομικά βέλτιστη. Αυτό το πράγμα είναι αντιφατικό με τον στόχο που όλοι έχουμε να μειώσουμε την καύση του φυσικού αερίου. Οι θέσεις του Πράσινου και του ΜΟΒ είναι σαφώς πολύ πιο κοντά σε αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑΣ, που θεωρούν ότι okay, πιθανώς να συνεχίσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας ως προς τις έρευνες, αλλά η εξόρυξη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί σε δευτερεύοντα χρόνο και σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι σε προτεραιότητα, διότι έρχεται σε αντίθεση πρώτον με το γεγονός ότι είναι η καινοτομία η οποία αυτή θα φέρει νέες θέσεις εργασίας στη χώρα μας, και το φυσικό αέριο δεν είναι το μέλλον, είναι το παρελθόν. Στο οποίο επενδύσαμε βεβαίως από πολιτική επιλογή και, όπως φαίνεται, θεωρείται πλέον παροχημένο. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Ο λόγος που επενδύσανε είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι ελληνική υπευθυνότητα μόνο. Έχει να κάνει και με την ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, οι οποίες ομολογουμένως δεν δώσαν έμφαση στις τεχνολογίες αποθήκευσης, αλλά δώσαν έμφαση στην χρήση του φθηνού φυσικού αερίου, ώστε να κάνουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική. Ναι. Άρα αυτό πρέπει στη ΣΑΠΕ να στραφούμε, αυτό λέει το Πράσινο και ΜΟΒ. Βεβαίως. Πρέπει να στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να στραφούμε στην αποθήκευση, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, και βεβαίως θα πρέπει αυτό να γίνει με τρόπο ο οποίος θα μειώνει στο μέγιστο δυνατό τους λογαριασμούς του καθενός από εμάς, και αυτό θα γίνει με την ιδιοκατανάλωση και την ιδιοπαραγωγή, κοινώς φωτοβολταϊκά στο κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, βεβαίως με τις σωστές επενδύσεις στα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης και με έμφαση περισσότερο στο να γίνουν αυτά τα δίκτυα πιο αποδοτικά, και δευτερευόντως στην αναβάθμιση των γραμμών. Τώρα, ενέργεια και περιβάλλον συνδέονται και στο μυαλό του πολυκόσμου. Κύριε Σπηλιώτη, περιβάλλον και υγεία επίσης συνδέονται. Η υγεία είναι ένας τομέας τον οποίο εσείς υπηρετείτε εδώ και πολλά χρόνια και με αποστολές, όπως μου λέγατε, και σε μεγάλα νοσοκομεία και σε μεγάλα δρύματα και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί διάβασα και Μεσολόγγι και Πειραιά θητεύσατε στο παρελθόν. Τώρα είστε στη Θεσσαλονίκη. Σωστά.
Στον τομέα της υγείας επίσης βλέπουμε ότι επενδύουν πάρα πολύ προεκλογικά τα κόμματα. Το είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με αναβάθμιση του ΕΣΥ και ενίσχυση του και στήριξη, και είδαμε ότι έκανε και έτσι ρελάνς ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι είναι πρώτη προτεραιότητα η ενίσχυση του ΕΣΥ, ιδιαίτερα μετά από μια πανδημία. Τι λέει το πράσινο και ΜΟΦ και πώς βλέπετε αυτές τις προσπάθειες έτσι τουλάχιστον προεκλογικά να αναδειχθεί αυτός ο τομέας από τα κόμματα τα υπόλοιπα? Κοιτάξτε, το ΒΟΛΤ στηρίζει και υποστηρίζει το δημόσιο φορέα της υγείας, ενώ δεν παραγνωρίζει το ρόλο και αν θέλετε και τη σημασία που έπαιξε και στις τελευταίες κρίσεις και στην αναβάθμιση ο ιδιωτικός φορέας υγείας. Μέχρι πριν 10-15 χρόνια η υπεροχή του ιδιωτικού τομέα ήταν ότι μπορούσε να επενδύσει πιο εύκολα σε νέες τεχνολογίες. Γιατί, ας πούμε παράδειγμα, ένα ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα μετά από 5 χρόνια θεωρείται παλιά σκοπής. Βρέθηκε βεβαίως, και τότε ήμουνα διοικητής στο νοσοκομείο το αντικαρκινικό του Μεταξά, το Ίδρυμα Νιάρχος, που έκανε δωρεές 15 καινούριους γραμμικούς επιτακινητές σε όλη την Ελλάδα. Και βρεθήκαμε στο δίλημα ότι δεν είχαμε προσωπικό να τους λειτουργήσει. Ξέρετε, η υγεία είναι συνυφασμένη με πόσο πολύ χρήμα διαθέτεις για την στελέχωση εξειδικευμένου, αξιολογημένου και υψηλής ποιότητας προσωπικό. Θα σας πω το προσωπικό μου παράδειγμα. Αποφύτησα το Πανεπιστήμιο το 1983 από την Ιατρική Σχολή της Πάτρας. Από το 1983 μέχρι το 2023, 40 χρόνια μετά, μόνο η ανατομία του ανθρωπίνου σώματος δεν έχει αλλάξει. Όλα τα άλλα, στη γνώση, θεραπεία, τεχνολογία, νέα φάρμακα, νέα μηχανήματα έχουν αλλάξει. Και προσέγγιση ακόμη θα μου επιτρέψετε. Και προσέγγιση προς τον ασθενή. Η εξειδίκευσή μου στον καρκίνο έδειξε επίσης ότι δαπανώντας χρήματα για την υγεία και όχι για τα διαστημικά ταξίδια, ο πρόεδρος Νίξον το 1971 που εγκατέστησε το National Cancer Institute στην Ουάσιγκτον, δηλαδή το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, το 1971 η μέση επιβίωση του καρκίνου ήταν 18 μήνες, το 2021 είναι 80 μήνες, γιατί πέσανε χρήματα. Η αναβάθμιση λοιπόν του Εθνικού Συστήματος Υγείας περνάει από τρία πράγματα. Καταρχήν από ρηξικέλευτες, δύσκολες αποφάσεις που θα έχουν να κάνουν με τη σωστή αξιολόγηση και του υπηρετούντος αλλά και του προσλαμβανόμενου προσωπικού. Άρα αξιολόγησε. Πολύ αυστηρή. Mm-hmm. Το βράδυ απόψε θα ήθελετε, εγώ θα ήθελα ο πατέρας μου να φτάσει σε ένα νοσοκομείο και να βρει μπροστά του τον καλύτερο γιατρό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας εδώ που να λέει. Αυτό είναι και δίκαιο και λογικό. Από την άλλη, θα πει κάποιος πόσο καλύτερος γιατρός θα αφήσει τα χρήματα του ιδιωτικού τομέα όταν έχει περάσει όλα του τα χρόνια στα βιβλία και στην εκπαίδευση και θα έρθει με 3,60 στο ελληνικό νοσοκομείο. Ακούστε, εγώ υπηρέτησα μέχρι το 2017 το δημόσιο τομέα υγείας. Mm-hmm. Και μπορώ να σας πιστοποιήσω ότι υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι που παλεύουν στο δημόσιο τομέα υγείας. Και το πρόσφατο παράδειγμα της πανδημίας έδειξε ότι εντάξει, μπορεί να χόρτασαν τα λαμάκια και μπορεί να υπάρχουν αιτήματα όπως τα βαρέα και ανθυγιεινά για όλους τους εργαζόμενους στην υγεία. Καλύτερη αναβάθμιση μισθολογική των γιατρών. Γιατί όταν θελήσαμε να στηρίξουμε το 1984 το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν υπήρχαν τα κεφάλαια για να δοθούν μισθοί. Και δύο από τους προτεργάτες τότε, ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς και ο υπερήλικας αυγερινός που ζούνε, είπανε πάρτε αυτούς τους μισθούς και πάρτε εφημερίες, πλασματικές εφημερίες. Αυτό αν θέλατε ήταν μια παγίδα, διότι όταν εγώ αφυπηρέτησα υπολογίστηκα με το βασικό μου μισθό η σύνταξη και όχι με τις εφημερίες. Σωστά. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα αυτόχθονα. Υπάρχουν επίσης προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αντίληψη που κυριαρχεί στις τοπικές κοινωνίες ανά την Ελλάδα που δεν αναγνωρίζουν την δυνατότητα εξυγχρονισμού του συστήματος υγείας. Θα σας πω δύο παραδείγματα χωρίς να πω νομούς. Υπάρχουν δύο νομοί στην Ελλάδα που σε μια χιλιομετρική απόσταση 80 χιλιόμετρων υπολειτουργούν τρία νοσοκομεία. Όταν θα πας να πεις ότι το ένα νοσοκομείο θα γίνει αστικό κέντρο υγείας και με το προσωπικό θα λειτουργήσω τα δύο νοσοκομεία και θα ενισχύσω και με άλλο κόσμο στελέχω στα νοσοκομεία, οι τοπικοί παράγοντες, η τοπική κοινωνία, ο δήμαρχος, ο βουλευτής θα επαναστατήσουν. Mm-hmm. Στην πανδημία το ζήσαμε με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι κλίνες στην εντατική θεραπεία από 600
μέσα σε δύο χρόνια πήγα. Άρα χρειάζεται μια γενναία μεταρρύθμιση και να σπάσει και αυγά, θα πω εγώ, όπως λέω σοφός λαός. Καμία μεταρρύθμιση έτσι. Δεν γίνεται χωρίς. Καμία ομελέτα δεν γίνεται χωρίς να σπάσει και να τα χτυπήσει και τα αυγά. Σωστά. Τώρα, κύριε Παπαστράτο, είδα ότι βγήκε και κάποιο δελτίο τύπου και στεναρά έτσι σηκώσατε ψηλά δικαίως το θέμα του ναυαγίου, των προσφύγων, το μεταναστευτικό. Πολλοί κόσμος που δεν παρακολουθεί στενά τι γίνεται εκτός από τα 3-4 πρώτα κόμματα, τα μικρότερα δηλαδή, δεν τα παρακολουθεί στενά και λέει τώρα πράσινοι, οικολόγοι θα έχουν ιδέα για το περιβάλλον και αυτά, τι να ξέρουν όμως από οικονομία, τι να λένε για τα εθνικά θέματα. Τι λέτε? Για το μεταναστευτικό έχουμε πάρα πολύ σαφείς θέσεις και χαρήκαμε, χαιρόμαστε που ενώ ξεκίνησε ο διάλογος τα διάφορα κόμματα αμέσως μετά το ναυάγιο να ρίχνουν το βάρος στους διακινητές που βεβαίως είναι εγκληματίες και πρέπει να τιμωρηθούν ή στην φιλολογία περί της επιχειρησιακής ικανότητας του λιμενικού, εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτό το που ζήσαμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα μιας υποκριτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μέσω της συνθήκης του Δουβλίνου 2 υποχρεώνει τις χώρες με άμεσα εξωτερικά σύνορα να δέχονται και να διαχειρίζονται το τεράστιο αυτό μεταναστευτικό ρεύμα. Είναι χωρίς αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου 2 δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Βεβαίως θα πρέπει να απαντηθούν κάποια τεχνικά ερωτήματα επιχειρησιακά ως προς το αν και κατά πόσο το λιμενικό θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Αλλά πρέπει να υπάρξει θεσμική έτσι αλλαγή. Στο πρωτόκολλο λέει δεν είναι. Εγώ σε αυτά που ο Στέλιος προσθέτει θέλω να δούμε λίγο την πραγματική ρίζα του προβλήματος. Να διαχωρίσουμε λίγο τη λάθρο μετακίνηση από τις προσφυγικές ροές. Οι προσφυγικές ροές δημιουργούνται γιατί κάποιοι είναι υπεύθυνοι να δημιουργούν αναταραχές στις χώρες εκείνες. Σωστά. Που οι άνθρωποι αυτοί αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους, τα εδάφη τους, τους τάφους των προγόνων τους για να πάνε κάπου να γλιτώσουν πρώτα τη ζωή τους και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών τους. Η κύρια ευθύνη για αυτά είναι όχι παγκοσμιοποίηση, είναι οι κυρίαρχες δυνάμεις που εννοώ τις ΗΠΑ, εννοώ τη Ρωσία, εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν έχουν κατορθώσει τα τελευταία 60 χρόνια μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου να λύσουν το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής, να λύσουν το πρόβλημα των διαφόρων φυλετικών διακρίσεων και εμφυλίων προβλέμων στην Αφρική. Το λάθρο μεταναστευτικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που είναι μπίζνα. Το λέτε ξεκάθαρα λάθρο μεταναστευτικό χωρίς να φοβάστε τον όρο. Όχι. Γιατί οι όροι τα τελευταία χρόνια μας έχουν μπερδέψει όλους. Ναι, αλλά ξέρετε αυτό είναι η σύγχυση γιατί λειτουργεί μπίζνα. Mm-hmm. Τη διακίνηση και οι διακινητές, μην νομίζετε ότι είναι οι πειρατές της Καραϊβικής. Είναι ευυπόληπτοι άνθρωποι που έχουν φτιάξει κάποιες ΜΚΟ και αναλαμβάνουν ένα κεφάλι να μεταφέρουν όλους τους απελπισμένους της γης προς την Ευρώπη με το όραμα που μετέφεραν στις αρχές της προηγούμενου αιώνα τις καραβιές από την Ευρώπη προς την Αμερική. Το αμερικάνικο όνειρο στα μάτια αυτών των ανθρώπων που αναζητούν καλύτερη μοίρα είναι να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτά τα κινήματα που πουλάνε ανθρωπισμό είναι αυτά που στέλνουν και τους ανθρώπους. Μ' αρέσει το διευκρινίζετε. Άρα μου λέτε ότι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε, τολμούν να πούν κάποια στιγμή ότι θέλουμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο αν είναι δυνατόν, αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να βοηθήσει όλους αυτούς τους πληθυσμούς που μετακινούνται και είναι περιορισμένο έτσι, οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες, δεν είναι ρατσιστές. Ακούστε να δείτε. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, κύριε Παπαστράτο. Μην το ακούμε πολύ συχνά. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Δεν είμαι ρατσιστής γιατί διάβασα και ταξίδεψα πολύ. Δεύτερον, δεν πιστεύω ότι έχουμε την καθαρότητα της εθνότητας. Ο Ηρόδοτος έλεγε Έλληνας είναι καθένας ο οποίος έχει την ελληνική παιδεία. Και τρίτον, θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Υπάρχει ένα ποίημα του Λιβαδίτη που λέει «Την πόρτα ανοίγω το βράδυ». Μάλιστα, την πόρτα ανοίγουμε το βράδυ για να υποδεχτούμε τον πεινασμένο, να υποδεχτούμε τον πρόσφυγα που χάνει τα πατρογονικά του. Και οι Έλληνες του το κάνουν διαχρονικά, πρέπει. Βεβαίως, να μην αυτό. Ξεχνάτε κάτι επίσης. Τα προσφυγικά κύματα στον ελλαδικό χώρο δεν είναι σημερινά. Σωστά. Έχουμε στα μέσα περίπου στο τέλος της αναγέννησης τους πρόσφυγες που ήρθαν από την Ισπανία
με ιδιαίτερη θρησκευτική, αν θέλετε, προσέγγιση στους Εβραίους που ήρθαν και στη Θεσσαλονίκη ή από την Ουγγαρία. Έχουμε επίσης το 22 τους ομοεθνείς μας, ελληνικά φύλλα που ήρθαν από την Τουρκία, εκδιωχθέντες από έναν πόλεμο που τους έκανε να ξεριζώσουν, κθούνε, και είναι λυπηρό, γιατί πολλές φορές ξεχνιόνται μερικά πράγματα, ότι αυτοί οι άνθρωποι τα 5 με 7 πρώτα χρόνια η ελληνική κοινωνία τους αντιμετώπιζε ως τουρκόσπορους και τους έκλεινε στις αντίστοιχες μόριες εκείνες της εποχής. Εγώ λοιπόν θέλω, πρώτον, οι πρόσφυγες που είναι σαν αποτέλεσμα διωγμών από πολέμους να έχουν το ευρωπαϊκό στάτους, να μπορούν να διεκδικήσουν άσυλο και να μπορούν να ενταχθούν και να αφομοιωθούν. Ένταξη και αφομοίωση σημαίνει ότι χρησιμοποιώ αυτούς τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, θρησκείας σε παραγωγική διαδικασία. Δεν πληρώνω επιδόματα όπως πληρώνουμε τώρα, αλλά τους λέω υπάρχουν ακαλλιέργητες εκτάσεις. Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο. Αυτούς τους εντάσσω και τα παιδιά τους που θα γεννηθούν από αυτούς, που θα είναι Έλληνες πολίτες, θα έχουν αφομοιωθεί σε ένα καθεστώς. Αλλά αυτό δεν έχει ένα περιορισμένο αριθμό που μπορεί εννοείται, να συμβεί. Εννοείται. Και γι' αυτό υπάρχουν, θέλω να σας πω κάτι. Οι μόρια και οι ειδωμένοι έγιναν αυτό το κατάδιο που γίνανε όταν το γερμανικό κράτος έκλεισε τα σύνορα, γιατί είχε πάρει γιατρούς, μηχανικούς και επιστήμονες. Τι αφρόκρεμα είχε πάρει. Ακριβώς, και άφησε τη χλέμπα. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε έλλειψη γιατρών να έρθει από την Παλαιστίνη, από τη Συρία που έχει πόλεμο. Έχουμε όμως έλλειψη ανθρώπων για την πρωτογενή παραγωγή. Τώρα... είναι αγροτιά, κτηνοτροφία. Μπορούμε λοιπόν να αυτούς τους ανθρώπους να τους αξιοποιήσουμε. Βεβαίως χρειάζεται μια εθνική μεταναστευτική πολιτική που σημαίνει ότι και μια ευρωπαϊκή, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει η Ευρώπη και το κάθε χώρα ξεχωριστά να αποφασίσει ένα νούμερο ανάλογα με τις ειδικότητες των ανθρώπων των οποίων θα μπορέσει να δεχθεί. Ναι. Αυτό το οποίο συνέβη το 2015 ήταν ξεκάθαρα αποτέλεσμα της συνθήκης του Δουβλίνου 2 και θα ξανασυμβεί αν ξαναεργαλειοποιηθεί το θέμα από την Τουρκία και ξαναστείλει εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Τώρα, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, αύριο στη μία είναι η διακαναλική του Πράσινο και Μόβ, να πούμε, που κατεβαίνει κανονικά στις εκλογές. Και ήθελα, κλείνοντας, από ένα λεπτό κάθε ένας από εσάς, να πείτε γιατί αυτοί που μας βλέπουν τώρα έχουν μια επιλογή να ψηφίσουν Πράσινο και Μόβ στις εκλογές 25 Ιούνιου. Κύριε Σπηλιώτη. Δεν είναι επιλογή. Είναι, αν θέλετε, μια διαδικασία ορίμανσης, πειραματισμού. Γιατί θα ξεφύγουν από τα στερεότυπα της ψήφου. Άρα μας λέτε να πειραματιστούμε. Ναι. Mm-hmm. Κάθε τι που πάει μπροστά μια κοινωνία δεν πάει. Πάει είτε με βία, που δεν τη συμφωνώ βέβαια, είτε με αναζήτηση καινούριων ανθρώπων, καινούριων ιδεών, ακόμα και αν δεν ταυτιζόμαστε. Το μοναδικό φαινόμενο που έχουμε όλοι μας είναι η ζωή. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τη ζωή όλων καλύτερη. Αν το καταφέρουμε, θα το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Κύριε Παπαστράτο. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Κοιτώντας λίγο το πολιτικό σκηνικό, βλέπω μικρά κόμματα τα οποία πραγματικά θλίβομαι. 13 χρόνια μετά την κρίση, δυστυχώς δεν έχουν αναδειχθεί αυτό που θα έλεγα αξιόπιστα σοβαρά κόμματα. Το Πράσινο Μόβ πραγματικά είναι ένα από αυτό. Το δεύτερο, θα έλεγα, θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Δεν είμαστε αλαζόνες. Αν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, δεν θα απαιτήσουμε συγκυβέρνηση. Αυτό το οποίο θα ζητήσουμε θα είναι η κυβέρνηση να συμφωνήσει να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έχει να κάνει κυρίως με την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, και αν αυτό το συμφωνήσει τότε θα της δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης ή ανοχής για οτιδήποτε άλλο θέλει να κάνει. Και μόνο για αυτόν τον λόγο, δηλαδή να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο το οποίο θα καταργεί ουσιαστικά τους γενικούς γραμματείς από κομματικούς εγκάθετους σε μια διαδικασία αξιολόγησης, ή επίσης όλες τις θέσεις των διοικητών, παραδείγματος χάρη των διοικητών των νοσοκομείων μέσω ενός ανοιχτού διαγωνισμού, αυτό θα είναι ένας όρος μόνο και μόνο για να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη και ανοχής. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω την γνώμη ότι θα τα πούμε έτσι και αλλιώς και μετεκλογικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι και στο Πράσινο Πικεμό. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε για τον αποχαιρετισμό.